Γεια σας παιδιά, Άλεξ εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μου βίντεο. Καλώς ήρθατε σε μία βιντεάρα επική πάλι σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Φωνάζω συνέχεια, δεν μπορώ να σταματήσω να φωνάζω, συγχωρέστε με. Είναι στο μέσα μου, δηλαδή με το που θα ανοίξω την κάμερα. Θέλω να βγάλω ενέργεια, δεν μπορώ. Θέλω τρέλα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο στο οποίο είμαστε εδώ πάλι να δοκιμάσουμε πράγματα που εσείς δεν τολμάτε να δοκιμάσετε. Ας το πούμε ότι δεν τολμάτε να δοκιμάσετε. Παρ' όλα αυτά είμαστε εδώ εμείς να κάνουμε αυτό για εσάς. Εγώ τουλάχιστον σε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σήμερα θα επιχειρήσουμε να δοκιμάσουμε το 1 ευρώ σουβλάκι versus 10 ευρώ σουβλάκι. Θα μου πει κάποιος, φίλε, 1 ευρώ σουβλάκι. Ήτανε βράδυ και ήθελα να παραγγείλω κάτι να φάω. Μπήκα λοιπόν σε αυτό το κατάστημα που μπαίνεις για να παραγγείλεις online. Δεν μπορώ να πω γιατί δεν είναι χορηγούμενο. Και όπως κοιτάω, έχει μπει λόγω της καραντίνας. Τώρα γνωρίζετε ότι όλα τα μαγαζιά έχουν μπει σε αυτά τα καταστήματα, σε αυτά τα online sites. Όπως το είδα λοιπόν, είχε μπει ένα νέο μαγαζί. Λέω κάτσε να το δω. Το οποίο είναι και μακριά κάπως, δηλαδή κάνει κανένα μισά ώρα να έρθει παραγγελία. Και έχει μια επιλογή στην οποία μπορείς κάθε υλικό που βάζεις χρεώνεται 1 ευρώ. Ξεκινάει λοιπόν πίτα με πατάτες 1 ευρώ και όσο προσθέτεις εσύ κοτόπουλο, γενικά κρεατικό, άλυφες, τα πάντα, χρεώνεται εσύ 1 ευρώ. Ωστόσο κάποιοι μου λέτε, ρε μαλάκα δεν το λέτε σουβλάκι, το λέτε πιτόγυρο. Όχι, δεν λέγεται σουβλάκι, λέγεται καλαμάκι. Δεν γνωρίζω, εμείς εδώ τουλάχιστον το λέμε σουβλάκι. Εντάξει! Θα μπω σε αυτό το μαγαζί για να ξεκινήσουμε να παραγγείλουμε παράγγειλε και πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά θα διαλέξουμε το 1 ευρώ σουβλάκι που είναι το απλό και μετά θα πάμε στο 10 ευρώ να ξεκινάμε να προσθέτουμε. Που και πάλι δεν πιστεύω ότι θα βγει 10 ευρώ σουβλάκι, αλλά το βλέπουμε αυτό. Αν αξίζει θα το προτιμήσω γιατί μάγες, άμα παίρνω πίτα πατάτες, εγώ που τρώω ας πούμε πίτα πατάτες κρέας, θα δίνω 2 ευρώ μόνο. Δηλαδή κατάλαβες. Είναι καλή ευκαιρία τουλάχιστον για αυτούς που δεν τρώνε πολλά υλικά. Λοιπόν, είμαστε στις πίτες. Δεν θα βάρω να βλέπετε γιατί ξαναλέω ότι δεν είναι χορηγούμενο. Πάντως υπάρχει πίτα με 1 ευρώ, πίτα με πατάτες. Την οποία θα την πάρουμε. Ας κάνουμε αυτό για πρώτη παραγγελία. Προσθήκη στο καλάθι. Δεν βάζουμε κανένα υλικό. Πάμε λοιπόν να διαλέξουμε και την επόμενη μας πίτα. Να διαλέξουμε την πίτα την οποία θα κάνει 10 ευρώ. Υπάρχουν κάποιες επιλογές, δηλαδή θα σας πω τώρα παράδειγμα. Υπάρχει κλασική διπλή, η σικάλεως διπλή, η ανοιχτή κλασική και η ανοιχτή σικάλεως. Ανοιχτή κλασική και ανοιχτή σικάλεως, παιδιά, έχει 4 ευρώ. Μόνο με πατάτες. Θα βάλουμε λοιπόν αυτή η ανοιχτή κλασική, όχι σικάλεως. Θα βάλουμε συν χωρίς ντομάτα κρεμμύδι, οπότε γλιτώνουμε 2 ευρώ, γιατί δεν τρώω. Συν διπλό κρεατικό, συν 1 ευρώ δηλαδή. Συν γιαούρτι που θα βάλουμε για αλυφή, συν 1 ευρώ. Δεύτερη αλυφή, άλλο γιαούρτι ακόμη, συν 1 ευρώ. Συν μπέικον, συν μαρούλι. Όπα, δεν βάλαμε τέτοιο, δεν βάλαμε κρεατικό. Καλαμάκι κοτόπουλο. Έχουμε μία πίτα ανοιχτή κλασική, καλαμάκι κοτόπουλο με πατάτες, διπλό κρεατικό, 2 γιαούρτια, 2 αλυφές, μπέικον και μαρούλι. Οπότε είμαστε στο σύνολο 4 ευρώ η πίτα με τις πατάτες, η ανοιχτή. Συν 1 ευρώ το κοτόπουλο, 5. Συν 1 ευρώ το διπλό κρεατικό, 6. Συν 1 ευρώ το γιαούρτι, 7. Συν 1 ευρώ η δεύτερη αλυφή γιαούρτι, 8. Συν 1 ευρώ μπέικον. Συν 1 ευρώ μαρούλι, 10 ευρώ στο σύνολο. Λοιπόν, το βάζω στο καλάθι, το παραγγέλνω και σας ενημερώνω σε πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, έκανα την παραγγελία μου, περιμένουμε να έρθει. Ωστόσο θέλω να σας πω πριν ξεκινήσει όλη η φάση να δείτε και τα λοιπά, πώς είναι αυτή η πίτα που κοστίζει 10 ευρώ. Ποιος θα δώσει 10 ευρώ για να πάρει 2 φορές γιαούρτι 2 ευρώ. Απ' τη μία αυτό το μαγαζί θεωρείται καλό, απ' την άλλη κακό. Εν πάση περιπτώσει, να μην κρίνουμε, θέλω να σας πω πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, μέχρι να μου έρθουν τέλος πάντων, ότι έχω ανοίξει παιδιά νέο κανάλι. Ένα gaming κανάλι. Και πραγματικά, όσοι γουστάρετε να μου δώσετε την αγάπη σας, δώστε τίμου, κάνουμε live stream full και στο gaming κανάλι και στο Τρόβο, τα οποία θα τα έχω κάτω στην περιγραφή. Σταμάτα το βίντεο. Όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο, 30.000 άτομα, 30.000 εγγραφές. 50.000 άτομα, 50.000 εγγραφές. 100.000 άτομα, 100.000 εγγραφές. Κάνε ένα pause, πήγαινε κάνε μια εγγραφή. Δεν σου είναι κάτι, είναι δωρεάν. Να με υποστηρίξεις, θα το ανεβάσουμε. Παίζουμε παιχνίδια, κάνουμε διαγωνισμούς, παίζουμε μαζί σε live. Είναι ένα κανάλι το οποίο το ήθελα πάρα πολύ. Τώρα τρέχουμε και το Τρόβο. Κυνηγάμε να πάρουμε μια δεύτερη τέτοια. Βοηθήστε με. Οπότε περιμένω να έρθουν τα σουβλάκια και τα ξαναλέμε σε πάρα πολύ λίγο. Επιστρέψαμε. Κάτσε. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, κοινό μου. Μας ήρθαν λοιπόν τα σουβλάκια. Έχω εδώ πέρα ένα τραπεζάκι όπως βλέπετε και από την άλλη κάμερα. Ελπίζω να φαίνονται τα σουβλάκια κανονικά. Είμαι ο μοναδικός που δεν μπορώ να ανοίξω τη σακούλα γιατί έχω νύχια πιο μικρά και από. Έχουμε εδώ. Το πρώτο, δεν ξέρω πώς ακριβώς τα έχουν κάνει. Έχουμε και αυτό. Έχουμε και αυτό, όφου έξτρα γιαούρτι το βάλανε έτσι. Μάλιστα. Φαντάζομαι η πίτα θα είναι αυτή. Η 1 ευρώ. Είναι αυτή εδώ πέρα η πίτα.
Οπότε θα την ανοίξουμε να τη δούμε. Μα μου βάλανε γιαούρτι. Μου βάλανε γιαούρτι και δεν το ζήτησα. Είχα βάλει μόνο πατάτες. Κάτσε, ένα ευρώ δεν έκανε, ευρώ. Ένα ευρώ έκανε η πίτα και μου έχουν βάλει και γιαούρτι. Ελπίζω να φαίνεται εδώ πέρα στην κάμερα ότι μου έχουν βάλει και γιαούρτι. Να το δείξω και σε αυτή για πάνω ενδεχόμενο. Λοιπόν, μου έχουν βάλει κανονικά και γιαούρτι. Θα την αφήσω στην άκρη λίγο την πίτα, να ανοίξουμε και το άλλο. Να το και το έξτρα γιαουρτάκι, το βαζάκι που μας έχουν δώσει. Φαίνεται και στην άλλη κάμερα. Πάμε να ανοίξουμε και το άλλο που είναι. Δες εδώ τι έχουν παίξει, ρε φίλε. Έλα, εντάξει. Καταρχάς, μου ήρθε όλη η μπέικονίλα. Πω, τι είναι αυτό. Λοιπόν, δείτε λίγο πώς είναι. Είναι το μπέικον εδώ πέρα. Είναι το κοτόπουλο, οι πατάτες, το μαρούλι σαν σαλατίτσα το έχουν δίπλα. Η πίτα φαντάζομαι είναι κνάπτης, η πίτα είναι σε κομματάκια από πίσω. Το βλέπετε και σε αυτή την κάμερα νομίζω πολύ καλύτερα. Εν τω μεταξύ ζεματάει, δεν ξέρω αν φαίνονται οι καπνοί στην κάμερα. Έχουμε και τα έξτρα γιαουρτάκι το οποίο δεν θα το φάω, το αφήσουμε στην άκρη. Πάμε να δούμε λοιπόν 1 ευρώ πίτα versus 10 ευρώ πίτα. Τις διαφορές. Θα ξεκινήσω με την 1 ευρώ πίτα να δούμε. Πατάτες και γιαούρτι, μια συνηθισμένη πίτα μου φαίνεται. Αρχικά, αυτή η πίτα στο συγκεκριμένο μαγαζί θα έπρεπε να κοστίζει 2 ευρώ και μου τη δώσανε 1 γιατί το γιαούρτι το έχουν έξτρα 1 ευρώ. Δεν ξέρω γιατί μου το κάνανε αυτό. Πάντως είναι ωραίο. Οι πατάτες είναι πολύ ωραίες. Το σουβλάκι είναι πολύ ωραίο. Η πίτα είναι καλοψημένη. Απλά το μόνο που λείπει είναι το κρέας, το οποίο δεν είναι για αυτή τη γεύση την παραπάνω, ξέρετε, το γνωρίζετε. Αλλά σαν σύνολο είναι πάρα πολύ ωραίο. Για 1 ευρώ που την αγόρασα, την έπαιρνα όσες φορές θέλει. Μπορώ να πάρω και 10 τέτοιες, να τις έχω καβάντζα. Πάρα πολύ ωραία. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος, μπορώ να πω, για 1 ευρώ. Θα μου πεις τι να το κάνεις στο σουβλάκι άμα δεν έχει κρέας. Συμφωνώ. Πάμε να δούμε όμως ένα σουβλάκι 10 ευρώ. Που θα το ξαναδείξω γιατί είναι απίστευτο, αυτή η εικόνα πρέπει να καταγραφεί, ρε φίλε. Δες εδώ, τι είναι αυτό το πράγμα. Πάμε να φέρω πυρουνάκι για να ξεκινήσουμε το τεστ. Θα ξεκινήσουμε τη γευσιγνωσία στο 10 ευρώ σουβλάκι. Εν τω μεταξύ το βλέπετε το bacon, 1 ευρώ, πρόσεξε, για αυτό το bacon μόνο. Αν είναι δυνατόν έτσι. Βρήκαμε και το διπλό κρεατικό. Κάτω από το bacon είχε 2 καλαμάκια κοτόπουλο, ένα εδώ και ένα εδώ. Αρχικά θα δοκιμάσουμε λίγο το κρέας. Πάμε λίγο στο κρέας, να το δούμε λίγο κιόλας. Κοιτάξτε εδώ κρέας. Πόσο καλοψημένο και ωραίο φαίνεται. Δοκιμάζω το κρεατάκι να δούμε και πως είναι, λογικά και το άλλο έτσι είναι. Είναι καλαμάκι κοτόπουλο. Είναι τέλειο, τέλειο. Οι πατάτες είναι πολύ ωραία ψημένες, τηγανισμένες. Δηλαδή μόνο από την εμφάνιση 10 στα 10 και στην πατάτα. Είναι τέλειο και στη γεύση και στο... Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να δοκιμάσουμε λίγο και το μαρουλάκι που έχει μαζί με μια πατατίτσα, δείτε εδώ πέρα μπουκίτσα ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω αυτός ο συνδυασμός μια φορά στο τόσο αξίζει να το παίρνεις, ρε φίλε. Θα δοκιμάσουμε και το μπεϊκονάκι. Αυτός ξέρεις τι πάει σίγουρα. Σίγουρα πάει να πάρεις ένα κομμάτι κοτόπουλο και να το τυλίξεις μέσα στο μπέικον. Να κάνεις εδώ πέρα ένα σαντουιτσάκι. Πω, δείτε εδώ. Ένα πράγμα. Και αυτό εδώ, το μικρό το πραγματάκι, είναι όλη η μαγεία που μπορεί να φάει κάποιος. Ειλικρινά, αρχικά πρέπει να έχουν ένα παραπάνω μπέικον. Εκτός και αν χρεώνουν το μπέικον ένα για το καθένα. Την πίτα τώρα, φαντάζομαι είναι όπως η άλλη, πάρα πολύ ωραία πίτα. Δείτε πως είναι, ρε φίλε, καλοψημένη. Εντάξει, το έχουν περιποιηθεί. Μαλακή, ωραία. Δηλαδή, αρχικά, ένα τεράστιο συγχαρητήρια από εμένα. Θα τους στείλω αυτό το βίντεο για να ακούσω και τη γνώμη μου. Γιατί η ποιότητα είναι πάρα πολύ καλή. Οι τιμές τους είναι πολύ καλές. Γιατί ένας άνθρωπος σαν εμένα που τρώει μόνο πίτα, πατάτες και κοτόπουλο μπορεί να πάει με 2 ευρώ να φάει. Τώρα, αν αξίζει αυτό με τα 10 ευρώ, όχι, δεν αξίζει. Μια φορά στο τόσο ίσως αξίζει να το παίρνεις. Αλλά όταν θα αποφασίσεις να πάρεις σουβλάκι, το να πάρεις ένα διπλό κρεατικό για να σε χορτάσει. Γιατί δεν είναι μέσα σε πίτα που σε γκώνει. Πιτούλα από κάτω, πατατούλα και μαρουλάκι, δεν νομίζω πως είναι κάτι το οποίο θα σε δικάρει. Α, ξέχασα και τον μπέικον. Ναι, δεν μένω 100% ευχαριστημένος από την ποσότητα, γιατί θα μπορούσαν να είχαν πολλά παραπάνω. Οι πατάτες, ας πούμε, τώρα δηλαδή αυτό το πράγμα. Οι πατάτες είναι, κοιτάξτε εδώ, τελείωσαν. Αυτές είναι οι πατάτες. Το μαρουλάκι είναι μια. Τίποτα στην άκρη. Τελείωσε το μαρούλι. Τελείωσε το μαρούλι. Δεν έχει άλλο μαρούλι. Το κρεατικό είναι μόνο και το μπέικον μια λωρίδα. Δηλαδή για 10 ευρώ αυτό. Όχι, ρε φίλε, δεν το παίρνεις. Προτιμώ να πάρω 2 τέτοιες πίτες, να δώσω συνολικά 2 ευρώ και να φάω 2 πιτούλες ωραίες να με χορτάσουνε. Άντε και να βάλω και ένα κρεατικό 4 ευρώ. 4 ευρώ τέτοιες πίτες τις παίρνεις, ρε φίλε. Αυτά είναι η γνώμη μου πάνω σε αυτά τα 2. 1 ευρώ versus 10 ευρώ σουβλάκι. Αν θέλετε να ξανακάνουμε κάτι και να δοκιμάσουμε 1 ευρώ versus 10 ευρώ πίτσα, 1 ευρώ versus 10 ευρώ μπέργκερ, μπορείτε να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια. Θα ψάξω να βρω τα καταστήματα τα οποία
οποία δίνουν κάτι με ένα ευρώ, με 10 ευρώ σίγουρα δίνουν όλα. Καλά πήγε, καλά πήγε, δεν το περίμενα να είναι τόσο καλά. Δεν περίμενα αρχικά να είναι το σουβλάκι των 1 ευρώ έτσι, σουβλάκι με 1 ευρώ. Προφανώς και δεν το περίμενα έτσι, το περίμενα να είναι συχτήρο όπως είχαμε δει στο βίντεο με το χειρότερο σουβλατζίδικο της περιοχής μου. Πολύ πολύ καλύτερο. Οπότε, αυτό το βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, subscribe αν δεν είναι subscribe. Και αυτά, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα ξανά. Φιλούρες, σε κάνετε και το gaming κανάλι. Όλοι εγγραφή. Γεια!